Ολυμπιακός, που είναι μεταξύ του περσινού νικητή, του περσινού κυπελούχου και μιας πρωτοεμφανιζόμενης ομάδας, πρώτη φορά συμμετέχει στον τελικό κυπέλλο της Ένωσής μας, αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Είναι μια ομάδα που προέρχεται από ένα μικρό χωριό λίγο έξω από τη Λάρισα και η ύπαρξή της οφείλεται στην αγάπη των λιγοστών από τους λιγοστούς κατοίκους του συγκεκριμένου χωριού. Ένας από αυτούς τους κατοίκους, δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε αυτόν γιατί ήταν φίλος μου και ήταν ένας από αυτούς που ξεκίνησε την επαναδραστηριοποίηση της συγκεκριμένης ομάδας, είναι ο Γιώργος Ριζόπουλος, ο οποίος πρόσφατα έφυγε άδικα από τη ζωή και θα σας πω εδώ ότι η πρώτη έναρξη του συγκεκριμένου την οικογένειά του με μια πλακέτα από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας, γιατί ο Γιώργος από εκεί πάνω που βρίσκεται σίγουρα θα βλέπει την ομάδα του για το επίτευγμά της και θα χαίρεται, θα είναι δίπλα και θα παρακαλάει να πάρει το κύπελο, αν και αυτό που έκανε ως εδώ ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα για την ομάδα που τόσο αγαπούσε και τόσο προσέφερε για αυτήν. Όπως είπαμε, πρόκειται για μια ιστορική ομάδα για τον ΠΟΕ, που ήταν και περσινός κυπελούχος. Μια ομάδα που φέτος έχασε την κατηγορία. Εγώ προσωπικά, αλλά πιστεύω ότι όλοι μας το ευχόμαστε γρήγορα να επανέλθει στις μεγαλύτερες κατηγορίες. Και του Μαυροβουνίου, που όπως προείπα είναι μια ομάδα νέα που επανειδρύθηκε πριν από λίγα χρόνια και με τις συνεχείς προσπάθειες των λίγων κατοίκων του χωριού έφτασε εδώ που έφτασε. Εγώ να ευχηθώ και στους δύο να γίνει ένα καλό παιχνίδι, ο καλύτερος και ο πιο τυχερός να σηκώσει το τρόπαιο που λέγεται κύπελλο Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας. Για μας ως Ένωση δεν υπάρχει outsider, δεν υπάρχει φαβορί. Το έχουμε πει από την αρχή ότι όλες τις ομάδες βλέπουμε με το ίδιο μάτι. Στο γήπεδο μέσα ο καλύτερος και ο πιο τυχερός κερδίζει. Κάποιες γενικές τεχνικές λεπτομέρειες θα σας πω εγώ, ότι οι θύρες που θα καταλάβουμε για τη διεξαγωγή του τελικού θα είναι οι 2, οι 3 και οι 4. Ο ΠΟΕ, επειδή έχει πληρωθεί από τις προηγούμενες φάσεις ως γηπεδούχος, οι φύλαθλοι του θα καταλάβουν τη θύρα 4, οι φύλαθλοι του Μαυροβουνίου τη θύρα 2 και στην θύρα 3, στα επίσημα, θα βρίσκονται φύλαθλοι και των δύο ομάδων όποιος θέλει, αλλά και ουδέτεροι φύλαθλοι θέλουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι.